Εάν βοήθησαν πιθανά λάθη αντιπολίτευση, δεν είμαι εγώ αυτό που θα το κρίνω, αλλά πάντα έτσι είναι. Βεβαίω και η τακτική του αντιπάλου σου δίνει ευκαιρίε. Είναι φανερό λοιπόν ότι ανάμεσα στι δύο προτάσει η ελληνική κοινωνία συντάχθηκε με την πρόταση Μητσοτάκη Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι καθαρό. Τώρα για μα ποια είναι η πρόκληση? Να μην επιδειχθεί η παραμικρή αλαζονή. Υπάρχουν, προφανώ υπάρχουν διάφορε αντίληψει μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Ακούω, διαβάζω. Υπάρχει μια αντίληψη που λέει να το πάμε. Να φτάσουμε στο 180 και από εκεί και πέρα να μπορούμε να αλλάξουμε και το Σύνταγμα, να αλλάξουμε συνολικά το γίγνεσθε στη χώρα. Εγώ θα προσυπέγραφα μια πολύ πιο σεμνή αντίληψη, να κρατήσουμε ένα πολύ καλό ποσοστό, να έχουμε μια δεύτερη τετραετία συνέχιση τη πρώτη και από εκεί και πέρα να μπορέσουμε να πραγματικά να οδηγήσουμε τη χώρα σε ένα καλύτερο ευρωπαϊκό αύριο. Αυτή θα ήταν η δική μου συνταγή επιτυχία. Νομίζω ότι αυτή είναι και η συνταγή επιτυχία που θα επιλέξει ο Πρωθυπουργό. Αντίπαλο είναι ο εαυτό σα στι εκλογέ 25 Ιουνίου. Δεν θα έλεγα ότι είναι ο εαυτό μα. Δεν θα έγινε καν στη λογική του αντιπάλου. Θα έλεγα ότι υπάρχει πάντα η παγίδα τη αλαζονία. Είναι, ξέρετε, είναι και φυσικό στο τέλο τέλου. Δεν υπάρχουν πολλέ στιγμέ στη ζωή που ένα κόμμα μετά από 4 χρόνια διακυβέρνηση αυξάνει το ποσοστό του. Άρα λοιπόν αυτό από μόνο του περιέχει ένα κίνδυνο. Είστε επιρρεπείς αυτό ως κόμμα? Νομίζω όχι. Νομίζω όχι. Νομίζω έχουμε ένα πολύ μακρύ γενετικό υλικό που μας δίνει και την αίσθηση της ευθύνης και της σοβαρότητας που θα επιτρέψει να το διαχειριστούμε με επάρκεια και με σεμνότητα.